Ναι, είχαμε πρώτα απ' όλα μια εξαιρετική επαφή και στο τραπέζι που καθόμασταν στην αίθουσα με τον πρόεδρο Ολάντ και μετά στην κατηδίαν συνάντησή μας, όπου μιλήσαμε για αρκετή ώρα για τις προτεραιότητες του προοδευτικού χώρου, το πώς η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ευρώπη πιο ανθρωποκεντρική, με λιγότερη λιτότητα, με δίκαια μετάβαση για το περιβάλλον και επίσης για το μέλλον του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Για το πώς πρέπει να έχουμε μια νέα ηγεσία η οποία δεν θα απογοητεύσει τον κόσμο, αλλά θα εμπνεύσει και θα φέρει την αλλαγή. Μου είπε και εκείνος παραδείγματα από το εξωτερικό και μοντέλα τα οποία έχουν λειτουργήσει και μιλήσαμε για το πώς μια φρέσκια προσέγγιση στην πολιτική μπορεί να συνδυαστεί με τις παραδόσεις της αριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς από όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Par ici. Par ici. Merci. Voilà. Par là, par là. Merci. Merci. Vous aimez pas de l'eau? Tu manges du café? Γεια καλά. Να μιλάω στα συνέδρια και στις συναντήσεις που διοργανώνει ο Economist. Προφανώς είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κατανοώ πολύ βαθιά, αλλά συγχρόνως πρέπει να το συνδέσουμε και με την πραγματικότητα που υπάρχει στην κοινωνία. Διότι πολλές φορές οι αριθμοί μακροοικονομικοί, όπως παρουσιάζονται είτε από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε από την Ελστάτ, είτε από την Eurostat, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της οικονομίας και σε αυτά τα οποία βιώνει και στις προκλήσεις που έχει σε μια πολιτική η οποία πρέπει να είναι πολύ πιο ανθρωποκεντρική παρά στιγνή μακροοικονομική. Ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ πέρα με τα επιμελητήρια, με τη ΓΕΣΕΒΕ και πάντα στηρίζω τις προσπάθειες των φορέων για να υπάρχει διάχυση της οικονομικής δραστηριότητας με καλύτερη κατανομή σε όλο τον κορμό των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών. Έχουμε μια ξεκάθαρη φορολογική πρόταση, η οποία είναι πολύ προοδευτική και βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με μείωση του φόρου εισοδήματος στο 17% των επιχειρήσεων, με αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ στο ατομικό εισόδημα, και επίσης με κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Αυτό το στρεβλό μέτρο, το οποίο είναι μια μνημονιακή αδικία και πρέπει να καταργηθεί. Έχουμε καταθέσει ξεκάθαρες θέσεις, κοστολογημένες για την ακρίβεια, οι οποίες συμβαδίζουν μάλιστα με το κομμάτι των δαπανών που υπολόγισε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παρακαλώ τους συμπολίτες μας να τις μελετήσουν, να ακούσουν τα μηνύματά μας, να μην μείνουν στις διαστρεβλώσεις της κυβέρνησης και να στηρίξουν μια νέα ανθρωποκεντρική σεμνή προσπάθεια από την κοινωνία για την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, να μην μείνει κανείς πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση, διότι τους συμφέρει. Δεν θέλω να παρουσιάσω τις αλλαγές που κάνουμε στα μερίσματα. Δεν θέλω να παρουσιάσω τα αντίβαρα τα οποία προτείνουμε στα υπερκέρδη των τραπεζών, στα υπερκέρδη των εταιριών ρεύματος. Είναι πολιτική επιλογή να έχουν τον κόσμο εξαρτημένο, να δίνουν προεκλογικά pass, και αυτό το πράγμα για μας είναι ανήθικο. Έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Για μας η κατάρρευση των εργασιακών δικαιωμάτων δεν είναι ανταγωνιστικότητα, είναι εξαθλίωση. Ανταγωνιστικότητα είναι να μπορεί μια οικονομία να έχει δίκαιη φορολογία, σταθερή φορολογία, να έχει
μέτρα τα οποία βάζουν ένα τέλος στα λιγοπόλια, να μπορέσουμε να έχουμε πολύ λιγότερη σπατάλη, όπως βλέπουμε και στα ψηφιακά έργα, 600 έργα σε 10 εταιρείες που ερευνά αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Συγκυλία 2,5 δις. Είναι καιρός οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να σταματήσουν να ρωτάνε πού θα βρεις τα χρήματα, όταν οι ίδιοι πληρώνουν τόσα χρήματα, όταν δεν χτίζουμε το μαξιλάρι μας, όπως χτίζαμε πριν χρόνια, και να αρχίσουν να ρωτάνε πού πάνε τα χρήματα. Πού πάνε, γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί και γάλα, γιατί δεν έχουμε δημόσια υγεία. Να αρχίσουν να ρωτάνε πού πάνε. Και υπόσχομαι ότι όταν είμαστε στο μαξί μου, όχι μόνο θα ελέγξουμε τη σπατάλη, αλλά εγώ προσωπικά γραμμή-γραμμή-γραμμή στον προϋπολογισμό, όπως ξέρω από τις επιχειρήσεις, θα ελέγχω το τελευταίο ευρώ. Δεν θα αφήνω 500 εκατομμύρια σαν αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν στη Θεσσαλία να τα αποκαλώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορώ να παρακολουθώ και το τελευταίο ευρώ. Θα παρακολουθήσουμε τον κόπο, τον ιδρώτα, το ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι. Αν θέλετε να μας πείτε ποιο το μήνυμα πίσω από αυτό το ταξίδι. Το μήνυμα θα το πω αφού επισκεφτώ τα σημεία στην Παλαιστίνη. Προφανώς υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία θα μεταβώ. Θα το δείτε, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχω πει ξεκάθαρα, ότι πρέπει να υπάρχει αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και άμεση κατάπαυση του πυρός χωρίς προϋποθέσεις σε αυτή τη σφαγή που βιώνουμε κάθε μέρα με δεκάδες χιλιάδες άμαχους, συνανθρώπους μας, κυρίως 70% γυναίκες και παιδιά, αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου από το Ισραήλ, πρόκειται για μια στρατηγική επαορίστου σφαγής. Και αυτό πρέπει να τελειώνει. Ο δυτικός κόσμος και η Ευρώπη πρέπει να πάρουν μια ξεκάθαρη στάση. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας. Εάν δεν πάρουμε ξεκάθαρη στάση τώρα που αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, πότε την πάρουμε. Άλλο αυτό και άλλο οι αντιτρομοκρατικές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο δυτικός κόσμος μαζί με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αλλά αυτή η σφαγή να τελειώνει. Να μπει ένα τέλος. Ναι, είχαμε πρώτα απ' όλα μια εξαιρετική επαφή και στο τραπέζι που καθόμασταν στην αίθουσα με τον πρόεδρο Ολάντ και μετά στην κατηδίαν συνάντησή μας, όπου μιλήσαμε για αρκετή ώρα για τις προτεραιότητες του προοδευτικού χώρου, το πώς η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ευρώπη πιο ανθρωποκεντρική, με λιγότερη λιτότητα, με δίκαια μετάβαση για το περιβάλλον και επίσης για το μέλλον του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα και για το πώς πρέπει να έχουμε μια νέα ηγεσία η οποία δεν θα απογοητεύσει τον κόσμο, αλλά θα εμπνεύσει και θα φέρει την αλλαγή. Μου είπε και εκείνος παραδείγματα από το εξωτερικό και μοντέλα τα οποία έχουν λειτουργήσει και μιλήσαμε για το πώς μια φρέσκια προσέγγιση στην πολιτική μπορεί να συνδυαστεί με τις παραδόσεις της αριστεράς, της ευρύτερης αριστεράς από όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.